Σαν να ζητιανεύει χρήματα από τους Γερμανούς στο ΣΥΡΙΖΑ. Σαν οι Ρώσοι αρχιφωνιάδες των λαών σφάζουν παιδάκια στην Ουκρανία, σαν σφάζουν παιδάκια στη Συρία, όχι τζιχαδιστές, απλούς Σύριους, σαν ρίχνουν αεροπλάνα των Πολωνών, σαν σφάζουν στη Τσετσενία και στη Γεωργία παιδάκια. Κάποιοι στην Ελλάδα δεν τα γνωρίζουν πολύ καλά αυτά. Κάποιοι στην Ελλάδα, κάποιοι κύκλοι στη λέξη σιωνισμό βάζουν πράγματα εντελώς δικά τους πράγματα. Δηλαδή είναι σαν να παίρνω εγώ αυτόν τον καφέ και στη λέξη καφέ να λέω δικά μου πράγματα. Να λέω πως είναι κακό, ξέρω εγώ. Ένας από αυτούς τους τρελούς που παίρνει τη λέξη σιωνισμό και βάζει τα δικά του πράγματα. Ένας ο οποίος είναι και φιλόρωσος προφανώς. Προφανώς έχει και παρεδώσει με τους Ρώσους. Για να λέει δήθεν πως οι Εβραίοι κάνουν αυτό και αυτό και αυτό, δήθεν. Και να μην λέγεται εγκλήματα που κάνουν οι Ρώσοι, προφανώς είναι φιλόρωσος. Ένας από αυτούς τους τρελούς είναι ο Αϊφαντίεφ. Λοιπόν, ο Αϊφαντής λέει, ένα από τα τρελά που λέει, είναι ότι οι Έλληνες ήταν, το 22 ήταν 10 εκατομμύρια και πέσαν στα 7. Ναι, ακριβώς τον άποδο. Ήταν 7 και πέσαν στα 10. Και από τους ξένους γίνανε 11. Ο φίλος του Γρηγορίου λέει το εξής τρελό, ότι οι Ιταλοί το 22 ήταν πιο λίγοι από εμάς που ήμασταν 7 τότε. Και μετά γίνανε 60 ξαφνικά. Οι Ιταλοί ήταν 40 το 22. Και με τους ξένους γίνανε 60. Ακριβώς τον άποδο. Αλλά λάθος στοιχεία παραθέτουν, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν. Μετά λέει ο Γρηγορίου πως η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν αυξάνεται είναι η Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλες χώρες που δεν αυξάνονται, κύριε Γρηγορίου. Υπάρχουν όλες αυτές του Ανατολικού Μπλοκ κυρίως. Ρωσία, Ιγκοσλαβία και η Ελλάδα μέσα. Είναι περίπου σε αυτό το. Έχει περίπου αυτά τα. Τη μείωση δυστυχώς. Λοιπόν. Μετά άρχισε να λέει κάτι βλακίες ο Ιφαντής για τον Μέγαν Κωνσταντίνο και τον Ιουστενό. Τις φάζανε μεθοδικά τους Έλληνες και ήταν μεθοδευμένο και βάζαν πάνω τους Έλληνες να ξυγείρονται για να τους φάζουν κιόλας. Και ήταν κακοί και αυτά. Κανένας Βυζαντινός δεν σκότωσε Έλληνες. Ούτε μεθοδευμένα ούτε ξυμεθοδευμένα. Το πολύ αν σκοτώνουσαν Έλληνες ήταν στα πλαίσια εμφύλιων σειράξεων μεταξύ των σφετεριστών του θρόνου. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, επίσης όταν π.χ. έγινε αυτό στον υπόδρομο, όταν ο Μέγας Εδόσιος, μια μεγάλη μορφή, έσφαξε κόσμο, αυτοί είχαν σκοτώσει όμως τον στρατηγό μου, τον επίσημο αντιπρόσωπο του Ρουμανικού Έθνους. Αυτό είναι εξαίρεση. Λοιπόν, τώρα, βέβαια αυτά είναι ψηλοπάρματα. Ας πούμε τώρα στα πιο χοντρά που λέει ο Αϊφαντίεφ. Ο Αϊφαντής, ο φιλόρωσος και αντισημιτάκος. Ότι λέει, ήθεν σαν καθόντας στο καφέ το 1980, πριν 36 χρόνια παρακαλώ, καθόντας σε ένα καφέ, πίνε το καφέ μου, το καφέ του Αϊφαντής, πώς το πίνω εγώ, και εμφανίζεται ένας MI6. MI6, εσύ σημαίνει MI6, εσύ σημαίνει είναι κορυφή MI6. Είναι οι κορυφαίες υπηρεσίες του κόσμου μαζί με τη Μοσάτ. Καλά, οι Ρώσοι δεν έχουν υπηρεσίες, απλά έχουν απλά φωνιάδες που σκοτώνουν παιδάκια στην Ουκρανία. Αλλά MI6 Μοσάτ είναι η κορυφή, δηλαδή, έτσι, δεν είναι. Εκεί είναι υπερτεχνολογία, είναι μυαλά, έτσι. Και ήθελε αυτός, ο ένας από τους διευθυντές της MI6, στο καφέ, «Α, γεια σου κύριε Φαντή», του λέει, και πρέπει να σου πω, λέει, ότι εμείς, λέει, εμείς οι MI6, οι αυτοί, διότι ζηλεύει και σαν κουμούνι στο συμμορίτη, ζηλεύει και τους Άγγλους ο Αϊφαντής. Δεν τα βάζει μόνο με τους δίθεν κακούς Εβραίους, τα βάζει και με τους Άγγλους. Και ότι εμείς, λέει, κάπου κάποτε, κάποιοι κακοί άνθρωποι, κάπου κάποτε, ναι, θα φέρουμε λέει 200 εκατομμύρια λαθρομετανάστες, μαύρους, Κινέζους, Ασιάτες στην Ευρώπη και από αυτούς τα 7 θα έρθουν στην Ελλάδα. Έτσι του είπε αυτός, ο πράκτορας, στο καφέ σαν καθόντουσαν και πήραν τον καφέ του στην ταβέρνα του Παπαθωμά. Και θα κάνουμε λέει φίλους πολέμους λέει εμείς στην Ιγκοσλαβία, εμείς κάπου κάποτε, κάποιοι κάπου κάποτε, ναι, και θέλω να καταστρέψουμε και τη γλώσσα σας για να λιώσουμε και την ορθογραφία σας, του είπε αυτός. Και φυσικά τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Σιγά μην ερχόταν τώρα ο πράκτορας του MI6 να του πείτε τέτοια πράγματα. Και κανένας δεν έχει τέτοια μεθοδευμένα πράγματα. Φυσικά. Φυσικά. Λοιπόν. Μετά λέει κάτι τρελά, ότι γράφει λάστιχο. Λέει, λέγεται αγγλική γλώσσα, το οποίο είναι τη γνωρίζει άπτεστα. Δίθεν ο Αϊφαντής. Και λέει, γράφει λάστιχο, γράφεται καουτσούκ. Τώρα αυτό που το βρήκε. Λοιπόν, μετά λέει ότι οι Άγγλοι λέει, δεν μιλάνε τη γλώσσα του λαού. Μιλάνε μόνο επιστημονική γλώσσα, ενώ οι Έλληνες μιλάνε μόνο τη γλώσσα του λαού. Και μετά λίγο πιο κάτω λέει πως οι Άγγλοι έχουν δύο γλώσσες, και τη λαϊκή και την επιστημονική. Ξέχασε μετά από μια γραμμή, είπε. Πριν ένα λεπτό, τι είχε πει πριν. Λοιπόν, μετά λέει είναι σχέδιο κάποιων κακών, κάπου κάποτε, να μειχθούν οι μαύροι με τους Έλληνες για να καταστραφεί ο Ελληνισμός. Είναι σχέδιο για να καταστραφεί ο Ελληνισμός, λέει.
πως κάποιοι κακοί Εβραίοι δήθεν προσπαθούν να σμίξουν τους Έλληνες με τους μαύρους. Δηλαδή δίνει, ας πούμε και καλά, ο κακός Ρότσιλ μια εντολή και αμέσως μια Ελληνίδα κάνει έρωτα με ένα μαύρο εκείνη τη στιγμή. Του κάνει διαμαγείας μήπως, με μέτιου βάζει αυθυβολή, μήπως αυτός και σε αυτό το μαύρο. Λοιπόν, φυσικά δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και βέβαια υπάρχουν κάποιοι αριστερούλικοι κύκλοι που συμπαθούν αυτά τα πράγματα, να σμίγονται οι Έλληνες και οι άλλοι και οι Ιταλοί και οι Ιουγκοσλάβοι και τα λοιπά με μαύρους ή με Ασιάτες, αλλά αυτοί είναι κομμουνιστές, είναι οι Ρώσοι που αγαπά ο Αϊφαντής. Αυτοί που τα κάνουν αυτά είναι αυτοί που αγαπά αυτός. Ωραία. Τώρα, μετά επί Πασόκ λέει, ήταν κάποιος κακός Εβραίος κάπου κάποτε, κάποιος με επίσης την εβραϊκής καταγωγής, αλλά κρυβόταν πίσω από ένα ελληνικό όνομα, το Ιωαννίδης. Τώρα του Ιωαννίδη δεν υπάρχει πιο εβραϊκό όνομα από το Ιωαννίδης, του Ιωάννης, το εβραϊκό. Λοιπόν, και αυτός ήταν Εβραίος λέει και κατάσταση στην παιδεία μας, λέει, επί Πασόκ. Φυσικά επί Πασόκ δεν υπήρχε κανένας Εβραίος που να αλλοιώσει την παιδεία μας. Και αν όντως αλλοιώθηκε η παιδεία, άλλο αυτό. Άλλο να αλλοιώθηκε η παιδεία από τον Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας άνθρωπος της Ρωσίας. Ήταν πράκτορας της Ανατολικής, του Ανατολικού Πλόκου και ήταν κομμουνιστής. Ήταν από αυτούς που αγαπά ο Αϊφαντής, δηλαδή, με λίγα λόγια. Κανένας Εβραίος δεν κατάσταση την παιδεία. Και αν την κατάσταση, είναι το κάνανε οι κομμουνιστές, είναι αυτοί του Παπανδρέου, του αντισημίτη Παπανδρέου που πιστεύει τα ίδια αυτά που πιστεύει και ο Αϊφαντής. Άρα ο Αϊφαντής κατάσταση την ελληνική παιδεία. Που έχει κάποιος Εβραίος, έτσι, από τα συμφαζόμενά του. Λοιπόν, μετά λέει ο Γρηγορίου ότι με το DNA λέει, βρίσκε στου Έλληνες που ζούσαν πριν 50.000 χρόνια. Πριν 50.000 χρόνια δεν υπήρχαν Έλληνες φυσικά. Και οι απόγονοι αυτών είναι δισεκατομμύρια κόσμο. Και πάντα είναι αυτό ο ίδιος, μόνο αυτός ξέρει πώς, με DNA λέει, αλλά δεν συμφέρει σε κάποιους, κάπου κάπου. Δηλαδή σε κάποιους κακούς Εβραίους, ξέρω εγώ, δεν συμφέρει να βρουν πού είναι αυτά τα δισεκατομμύρια Ελλήνων, που είναι από εδώ από εκεί. Που τους γνωρίζει μόνο αυτός και κανένας άλλος δεν τους ξέρει. Λοιπόν, μετά σπάμε σε κάποια άλλα τρελά που λέει. Ο Αϊφαντής και ο Γρηγορίου, ο τρελός, αντισημιτάκος, που δεν γνωρίζει τα εγκλήματα του Γιάσερ Αράφατ, π.χ. Λοιπόν, θα μας πει, λέει, τι είπαν οι αρχαίοι Έλληνες για τη Σελήνη. Μάλιστα. Για να ακούσουμε τι λένε οι αρχαίοι Έλληνες για τη Σελήνη. Και μας λέει, είπε ο Μανέθων, το τάδε, ο Μανέθων είναι Αιγύπτιος, ιερέας. Και τι λέει ο Ορφέας. Ο Ορφέας είναι Θράκας. Οι Θράκες έχουν μία σχέση με τους Έλληνες. Αλλά οι Αϊφαντίδες τους βαφτίζουν και αυτούς, ξέρω εγώ. Εντάξει. Βαφτίζουν και τους Αιγύπτιους Έλληνες, ξέρω εγώ. Άρα αυτοί είναι οι Έλληνες που είπαν, ένας Θράκας και ένας Αιγύπτιος. Είπαν για τη Σελήνη και αυτή είναι η γνώμη των αρχαίων Ελλήνων για τη Σελήνη. Άρα δεν μας είπε την γνώμη των αρχαίων Ελλήνων. Άρα είπε μπούρδα πάλι, κόιδεψα. Λοιπόν, η καινούργια θεωρία του Αϊφαντή, την οποία γνωρίζει μόνο ο ίδιος και κανένας άλλος δεν τη γνωρίζει. Λοιπόν, η γνώμη που τη ξέρει μόνο αυτός ή κανένας άλλος δεν τη ξέρει. Πήγαινε 7.500 χρόνια, καθόντουσαν οι αρκάδες εκεί, πήραν τον καφέ τους και ξαφνικά ήταν όλο σκότος και εμφανίστηκε η Σελήνη από το πουθενά. Η ώρα τάδε. Γνωρίζει και την ώρα και το δευτερόλεπτο που εμφανίστηκε αυτό, σαν πήραν τον καφέ τους μέσα στο πλήρη σκοτάδι οι αρκάδες. Διότι οι αρκάδες δεν είναι από Σελήνη και ξέρει την ώρα. Ενώ πριν δεν υπήρχε σημαίνει, δεν υπήρχε η Σελήνη. Αυτό το γνωρίζει μόνο ο Αϊφαντής, ο μεγάλος αστροναύτης Αϊφαντής και 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο και η NASA δεν το γνωρίζει. Μόνο ο ίδιος το γνωρίζει την αλήθεια. Και μάλιστα πως η τούρκικη σημαία λέει είναι από το Σελήνη που αντέγραψαν από τους. Η τούρκικη σημαία ήταν επάνω στη σημαία που είχε μαζί του ο Βίζαντας, ο Μεγαρεύς, όταν έκτιζαν το Βυζάντιο. Καινούργια θεωρία που την ξέρει μόνο αυτός και κανένας άλλος. Μετά λέει για τους υδροχώους και αυτά, τους αστερισμούς και αυτά. Και τώρα είναι η εποχή, η εποχή που ξυπνάνε, λέει. Άρα μόνο αυτό θα πει την αλήθεια κατά των κακών Εβραίων. Πως υπάρχουν κάποιοι εκεί Εβραίοι, δήθεν, και ελέγχουν και κάνουν και μόνο αυτό θα τους σώσει τον κόσμο. Δήθεν από αυτούς. Λοιπόν, αλλά το πιο ωραίο είναι τους αρκάδες. Ήταν μέσα στο πλήρες σκότος, πήγαινε το καφέ τους μέσα στο σκοτάδι και ξαφνικά πήγαινε 7.500 χρόνια, τη συγκεκριμένη ώρα φυσικά, ξέρει την ώρα, ήρθαν τη Σελήνη και λένε, α, να λέει. Ναι, είναι αυτή. Αυτή είναι, αυτή ξέρω. Λοιπόν, τώρα, το 1958 ο Αϊφαντής έγραψε, εξήγησε, διόρθωσε την NASA το 68. Τους εξήγησε πώς θα πάνε στη Σελήνη και πώς θα επιστρέψουν. Η NASA δεν το γνώριζε καλά, ούτε οι Ρώσοι ξέραν από τον Αγκάρι, ούτε οι Αμερικάνοι της NASA γνώριζαν, μόνο οι Ρώσοι γνώριζαν την αλήθεια. Αλλά το βιβλίο αυτό δεν υπάρχει. Το βράδυ το 58 πήγε στη NASA, τους διόρθωσε, επέστρεψε στην Ελλάδα, στο χωριό του, στην Θεσσαλία που είναι και μετά κατάφερα μόνο με την παρέμβασή μου να πάνε στο φεγγάρι. Να πάνε στο φεγγάρι, γιατί μόνο αυτός γνώριζε την αλήθεια για 6 εκατομμύρια κόσμο και η NASA δεν την γνώριζε την αλήθεια αυτή. Μετά έχει μια καινούργια θεωρία πώς να μεγαλώνουν τα παιδιά.
λέει πως τα παιδιά για να γεννηθούν σωστά πρέπει να μπουν σε θερμοκήπια. Δηλαδή πρέπει να τους βάλουν όπως το Θαβόλτα μέσα σε θερμοκήπιο και θερμαίνονται, είδα γιος θα τους καταστρέψει ο κακός Εβραίος τα παιδιά αυτά. Μετά η άλλη θεωρία είναι πρέπει το μωρό να γεννηθεί μέσα στο νερό. Δηλαδή πρέπει η μαμή να βάλει εξοπλισμό, υποθαλάσσιο εξοπλισμό, να πάει κάτω από τη θάλασσα, η μαμά σαν είναι έγκυος να βάλει και αυτά από θαλάσσια αυτά, να πάει και αυτή κάτω από το νερό και να γεννήσει μέσα στο νερό. Ιδαγιός θα τους πάρει κάποιος κακός Εβραίος, ο Ρότσιλ ξέρω θα τους πάρει, θα τους κάνει κάποιο κακό κατά τον Αϊφαντή. Άμα δεν γεννηθούν στην θερμοκήπια και άμα δεν γεννηθούν κάτω από το νερό, με υποβρύχια, με υποβίω εξοπλισμό, τότε θα τους βλάψουν οι κακοί Εβραίοι, ας πούμε, και καλά, τον Αϊφαντή. Έτσι λέει ο Αϊφαντής. Τώρα, πώς 6 δισεκατομμύρια κόσμος γεννιέται χωρίς θερμοκήπια και χωρίς υποθαλάσσια κάτω από τη θάλασσα, μήπως έχει δει τις 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα του Ιούλιος Βέρν και το φαντάζεται πως γίνεται και στον Ορβηγό, ήταν ο Αϊφαντής. Ξέρω εγώ. Ακόμα λίγο θα μας πει πως υπάρχει κράτος της Παλαιστίνης, ξέρω εγώ. Πως ο Αράφατ ήταν αντιπρόσωπος κάποιου έθνους, ξέρω εγώ. Ακόμα λίγο θα μας πει ο Αϊφαντής. Λοιπόν, τέτοια και πολλά άλλα τρελά λέει ο Αϊφαντής. Πρόκειται όμως ότι σε κανένα από αυτά τα βίντεο δεν λέει κάτι για τους Ρώσους, δεν λέει κάτι για τον Αρχιφωνιά, για τον Ισλαμολάγνο Πούτιν, ο Πούτιν που στηρίζει το Ισλάμ, τον άθεο κομμουνιστή που στηρίζει το Ισλάμ, για αυτούς δεν λέει κάτι. Όπως δεν λέει κάτι π.χ. για τον Κιμ Ιονγκ της Βόρειας Κορέας που σφάζει παιδάκια. Δεν τους ξέρει αυτούς. Τους αγιατολάδες στην Περσία τους σφάζουν παιδάκια και κρεμάνε ανθρώπους που στηρίζουν που κάνουν τρομοκρατικές ενέργειες. Δεν τους ξέρει καλά. Δεν το λέει αυτούς. Γιατί η Χεζμπολά, τρομοκράτες, τη Χαμάς, Φατάχ, ψευδοπαλαιστίνιους δεν το λέει. Τους μουσουλμανική αδερφότητα της Αιγύπτου, ο Σινά, δεν λέει κάτι για αυτούς. Για την Κίνα, όλα αυτά που κάνει η Κίνα δεν τα γνωρίζει καλά αυτά. Ούτε λέει για την Ρώσους που σφάζουν παιδάκια στην Ουκρανία, στην Πολωνία, στη Γεωργία, στη Τσεσενία και στη Συρία. Ο Αϊφαντίεφ. Όπως κάνει και οι υπόλοιποι κλίκοι του. Και να πούμε και ένα άλλο από τα εφτράπελα που είπε, σε έναν άλλο βίντεο, όχι σε αυτά εδώ. Ότι λέει έγινε το τρομοκρατικό χτύπημα. Λέει το έκανε ο Ρότσιλ που έκανε το τρομοκρατικό χτύπημα στη Γαλλία. Διότι αυτοί πήγαν να γνωρίσουν το ανύπαρκτο Παλαιστινιακό κράτος. Λέει κάποιοι Γάλλοι. Και αυτό έστειλε 8-7-8 τσιχατιστές, ο Ρότσιλ λέει. Και αυτό όταν λέει Ρότσιλ, παιδεύει ολόκληρη οικογένεια, τους κάνει έναν. Αυτό λέει ο Ρότσιλ. Ο Ρότσιλ δεν είναι ένα, είναι όλη η οικογένεια. Τους πολλούς τους κάνει ένα. Και λέει πως είναι αυτός πίσω από όλα τα αυτά. Ό,τι να του πεις είναι αυτός και αυτός και αυτός. Αυτοί οι άνθρωποι λένε τη λέξη Rothschild σαν να είναι κάποιος κακός άνθρωπος κάπου κάποτε για να καλύψουν τα εγκλήματα σκουπιδιών τύπου Μπούτιν, σκουπιδιών τύπου Γιάσερ Αράφατ, σκουπιδιών τύπου Μαχμούντ Αμπάς και σκουπιδιών τύπου Αγιατόλλα Β'. Αυτούς δεν τους γνωρίζουν καλά. Οι κομμουνιστοσημωρίτες και οι συμμορίοι αυτοί δεν τους γνωρίζουν καλά αυτά. Και λένε είναι κάποιος κακός Rothschild κάπου κάποτε, επίτηδες λένε τις μαλακίες αυτές. Για να φανταστούν τον κόσμο, για να κάνουν τα σαβάνακια στους πραγματικούς εγκληματίες. Και κυνηγάνε φαντάσματα, είναι πολύ απλή η τακτική των κομμουνιστών συμμοριτών, αυτούς από τη Μόσχα. Έτσι τους μάθανε να λένε. Ότι είναι οι Εβραίοι κάπου κάποτε, κάποιος κάπου κάποτε, φάντασμα, ενώ οι κακοί εντάξει, σφάζουν παιδάκια, δεν βρέχει τίποτα. Οκ. Okay. Έτσι. Τώρα που καταστράφηκε το Χαλέπι, όταν ο κομμουνιστής έσφαξε το Χαλέπι, όχι τσιχαντιστές, απλούς Σύριους, εκεί δεν τρέχει τίποτα, δεν τα ξέρουν καλά αυτά. Είναι κάποιος Ρότσιλ κάπου κάποτε. Αυτά λένε οι Αϊφαντίδες. Ευχαριστώ πολύ. Ιούλιος Βέρν, 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Εδώ πρέπει να ξεκινάνε οι μαμάδες κατά τον αντισημιτάκο Αϊφαντή, ο οποίος Αϊφαντής δεν γνώριζε τα εγκλήματα των Ρώσων κομμουνιστών και σκουπιδιών τύπου Πούτιν.